Η τελευταία πράξη της κηδείας της Βασίλισσας Ελισάβετ γράφεται αυτή την ώρα στο κάστρο του Μίνσορ, εκεί όπου θα ταφεί δίπλα στο σύζυγο της Φίλιππο. Εντυπωσιακή είναι η πομπή μέσα από τους δρόμους της πόλης, αλλά και το βασιλικό τελετουργικό με τους ιδιαίτερους συμβολισμούς. Η πομπή ξεκίνησε έξω από το κάστρο του Windsor, το βασικό τόπο διαμονής της Βασίλισσας Ελισάβετ τα τελευταία χρόνια. The procession has now entered the long walk for a journey of a mile or more from here up to Windsor Castle. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν και να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσά τους. Την πομπή συνοδεύουν τιμητικά αγήματα και το προσωπικό του βασιλικού οίκου. Είναι ο λόφος Ναϊμέκεν των γρεναδιέρων φρουρών. Οι φρουροί συγκεκριμένοι είναι η στρατιωτική μονάδα η οποία έχει τη μακρύ, τη πιο μεγάλη σε διάρκεια σύνδεση με τη Βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ μπροστά βρίσκονται οι αναβάτες από το Σύνταγμα Επικού του Βασιλικού Οίκου. Η πομπή περνάει μπροστά από το αγαπημένο άλογο της Βασίλισσας, την αίμα. After all the glamour of the processions in London, there's huge numbers of people here, this quite intimate procession. Bearing the coffin of the Queen back to her home at Windsor, the place where she came every weekend if she could, where she spent her childhood years, a place that she called home. Μετά από περίπου 40 λεπτά, η πομπή έχει διανύσει 4,8 χιλιόμετρα και περνά τις πύλες του κάστρου. Στην είσοδο περιμένουν τα αγαπημένα βασιλικά κόργκι. These are the final moments for the people to see the hearse. Όπως προβλέπει το βασιλικό πρωτόκολλο, η πομπή κάνει τον κύκλο και φτάνει στην είσοδο του κάστρου, όπου περιμένει με δάκρυα στα μάτια ο βασιλιάς Κάρολος για να συνοδεύσει τη μητέρα του στην τελευταία της κατοικία. Το επίσημο τελετουργικό ξεκινάει. Η βασιλική ράβδος, η σφαίρα και το πολυπίκυλτο στέμα αφαιρούνται από το φέρετρο και τοποθετούνται στο ιερό. The scepter, which was received by the Queen as the ensign of kingly power and justice. The orb, the globe of the world. And finally, the imperial state crown, which the Archbishop of Canterbury placed on her head in Westminster Abbey with the words, may she be filled with abundant grace. Ο βασιλιάς Κάρολος τοποθετεί το βασιλικό έμβλημα πάνω στο φέρετρο και ο λόρδος Αρχιθαλαμιπόλος, ο προϊστάμενος του βασιλικού οίκου, σπάει τη ράβδο που συμβολίζει τον ρόλο του. Είναι σαν να δηλώνει με τον τρόπο αυτό συμβολικά ότι η εξουσία του που πήγαζε μέχρι τώρα από τη βασίλισσα πλέον σταματά να ισχύει μέχρι να το ανατεθούν καθήκοντα από τον νέο βασιλιά. Το βασιλικό φέρετρο κατεβαίνει σιγά σιγά στην υπόγεια κρύπτη και ο αυλητής της Ελισάβετ την αποχαιρετά με τον ήχο της γκάιντας.